Ο Υπουργός, ο κύριος Παπάς. Παρακαλώ, έχει το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μιλάμε για ένα παλιό φαινόμενο το οποίο έχει νέο όνομα. Και η ανάλυση του πηγαίνει αρκετά παλιά. Μία αναφορά θα κάνω στο βιβλίο του Τσόμσκι και του Χέρμαν για την κατασκευή της συνένεσης. Οι δύο συγγραφείς σε αυτό το βιβλίο επικεντρώθηκαν το 1988. Σε τρία χαρακτηριστικά της εποχής. Πρώτον, τη μεγάλη συγκέντρωση των μέσων. Δεύτερον, τις μεγάλες και συγκεντρωμένες διαφημιστικές καμπάνιες. Και τρίτον, τη σχέση πολιτικών με δημοσιογράφους, όπου οι δημοσιογράφοι προστατεύουν εντός εισαγωγικών την υψηλή πηγή τους, μη γράφοντας ποτέ κάτι που αυτή την πηγή θα μπορούσε να τη δυσαρεστήσει ή να την εκθέσει. Και οι συγγραφείς, με αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, στοιχειοθετούν το επιχείρημα ότι υπάρχει μια κατασκευή της συνένεσης η οποία μπορεί να αναπαράξει και ψεύδι τα οποία και να τα προστατεύσει από το δημόσιο έλεγχο. Τώρα δεν είμαστε εκεί. Τα μέσα είναι πολλαπλά, οι διαφημιστικές καμπάνιες είναι μικρότερες και στοχευμένες και βεβαίως οι πολιτικοί, οι εκπρόσωποι του λαού μπορούν απευθείας να απευθύνονται χωρίς τη διαμεσολάβηση των δημοσιογράφων στο κοινό. Και θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό είναι κάτι το θετικό. Δηλαδή έχει γίνει πιο ανοιχτός και δημοκρατικός ο δημόσιος διάλογος. Βεβαίως, εδώ γύρονται ζητήματα υπό το φως και των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών. Διότι μπορεί ο καθής να γράψει κάτι, ένα ψευδή ισχυρισμό και εν ρηπεί οφθαλμού αυτός ο ψευδής ισχυρισμός να διαχυθεί στο διαδίκτυο και να διεκδικήσει την αλήθεια του εντός εισαγωγικών. Και βεβαίως ένα πρόσθετο πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι, έχει παρατηρηθεί, τείνουν να διαβάζουν ειδήσεις οι οποίες συμφωνούν με αυτό που έχουμε στο μυαλό τους από την αρχή. Συνεπώς δυσκολεύεται η διαδικασία κατά την οποία ο καθής από εμάς έρχεται και σε επαφή με μία άποψη η οποία είναι αντίθετη με αυτή που έχει ήδη διαμορφωμένη στο μυαλό του. Και δεν είναι τυχαίο βεβαίως ότι το Βρετανικό Λεξικό για το 2016 επέλεξε ως λέξη της χρονιάς τον όρο μεταλήθεια, post-truth. Και νομίζω ότι εδώ πέρα δεν λέω κάτι καινούριο, αλλά τη διαδρομή θα τη γνωρίζετε και εσείς, κυρία Σημακοπούλου. Μπορεί κάτι να γραφτεί σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης το πρωί, να αναπαραχθεί από μία ιστοσελίδα το μεσημέρι και να το δούμε στις ειδήσεις το βράδυ. Δηλαδή το ζήτημα των ψευδών ειδήσεων δεν είναι ζήτημα μόνο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ζήτημα και των μέσων των παραδοσιακών. Τι κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα, δεν θα αναφερθώ όπως κάνατε κι εσείς, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δρομολογήσει κάποιες πρωτοβουλίες και εδώ διεκδικούμε η Ελλάδα. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Διεκδικούμε η Ελλάδα να έχει πάρα πολύ ενεργό συμμετοχή και στην ομάδα εμπειρογνωμόνων, να καταθέσουμε τις θέσεις μας και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και μετά από διαβούλευση μετά των κομμάτων για αυτή την ιστορία των fake news και για το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει σε νομοθεσία. Εμείς έχουμε ήδη δημιουργήσει το Μητρό των Online Media, το οποίο είναι μια, καθώς φαίνεται, ευρωπαϊκή πρωτοπορία και χρησιμοποιεί το δημόσιο, το εκτόπισμά του, τη μόχλευση που μπορεί να έχει, ακριβώς για να επιβάλλει κάποιους κανόνες, μία ρύθμιση. Δηλαδή, τι λέμε, ότι όποιος δεν είναι στο Μητρό δεν μπορεί να έχει κρατική διαφήμιση. Θα μπορούσε το Μητρό να αξιοποιηθεί για την καταπολέμηση των fake news? Θα έλεγα ναι, υπό τον όρο ότι αυτό θα γίνει με όρους αυτορύθμισης. Η ίδια δηλαδή η κοινότητα των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης και οι ιδιοκτησίες, αλλά και οι εργαζόμενοι σε αυτά, να βρουν έναν τρόπο ούτως ώστε αυτό να αυτορυθμίζεται. Νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος. Από εκεί και πέρα, και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με το Πάντιο Πανεπιστήμιο για την διοργάνωση μαζικών ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων με αντικείμενο την παιδεία στα μέσα και βεβαίως ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης, ο κύριος Κρέτσος και η κυρία Γιαννακάκη, επεξεργάζονται νομοσχέδιο το οποίο θα έχει ως στόχο να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα που απορρέει από το μίσος και την διασπορά μηνυμάτων μίσους. Για τη δευτερολογία μου τα υπόλοιπα. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, και πάλι. Ξεκινώντας για το ΑΠΕ νομίζω ότι έχει δώσει τις απαντήσεις και είναι λίγο άκομψο εγώ να το υπερασπίζομαι επί της ουσίας.
αλλά το τι έγινε στην Εσθονία νομίζω έπρεπε να είναι και ένα μάθημα και προς την παράταξή σας, όχι για το πόσοι και αν πήγανε, στο οποίο επίσης το Αθηναϊκό Πρακτορείο δικαιώθηκε απολύτως, αλλά για την ευκολία με την οποία διολυστήσατε εκείνες τις ημέρες σε μια γλώσσα επικίνδυνη συνολικά για το δημοκρατικό μας πολιτισμό. Αυτό πρέπει να είναι το βασικό σας μάθημα. Τώρα, η ΕΡΤ, να ξέρετε και να γνωρίζετε ότι αναφέρθηκε σε σχολιασμό ο οποίος έγινε από κυβερνητικά στελέχη. Αυτό είναι μια υποχρέωση όλων των καναλιών να το κάνουν. Δεν το κάνουν βεβαίως όλα, διότι υπάρχουν κανάλια τα οποία αγνοούν συστηματικά, ακόμα και θα μπορούσαν να το κάνουν εν μέσω της κριτικής τους, τις κυβερνητικές θέσεις. Δεν ανταποκρίνονται δηλαδή στο δημοσιογραφικό τους καθήκον να παραθέτουν και τις θέσεις τις οποίες διατυπώνει η κυβέρνηση. Δημοσκοπήσεις, πολύ φοβάμαι ότι αντιδράτε σπασμωδικά, συνολικά ως παράταξη. Διότι είχατε έναν άλλο σχεδιασμό. Εσάς, κάποιοι σας είχαν υποσχεθεί ότι θα μπει το φθινόπωρο και θα βγαίνουν δημοσκοπήσεις τις οποίες θα προηγήσετε με 25 μονάδες διαφορά. Έχει τελειώσει αυτή η περίοδος. Πρέπει να το αντιληφθείτε, να κάτσετε να συζητήσετε λίγο ψύχραμα τι θα κάνετε για τα υπόλοιπα δύο χρόνια της δικής μας διακυβέρνησης. Διότι περάσαμε σε μια καινούργια φάση. Έκλεισε το παράθυρο της ευκαιρίας που είχατε να φτιάξετε ένα κλίμα ότι η δική μας διακυβέρνηση είναι απολύτως απονομιμοποιημένη και είστε ενώπιον μιας σφοδρής, αισιόδοξης όμως για την ελληνική οικονομία πραγματικότητας. Και θα πρέπει να προσαρμόσετε και την τακτική σας. Τώρα, για τα fake news. Λοιπόν, είπα στην πρώτη μου τοποθέτηση ότι μπορεί να δημιουργηθεί πραγματικά ένας μηχανισμός ο οποίος να ελέγχει, αλλά με όρους αυτορύθμισης, όχι από το Υπουργείο, από την κοινότητα των ανθρώπων που υπηρετούν τη διαδικτυακή ενημέρωση. Αλλά φοβάμαι ότι αν συγκροτηθεί μία τέτοια δομή, θα πρέπει να δαπανά όλο της το χρόνο για να αναδεικνύει, να συμμαζεύει τις δικές σας προβληματικές τοποθετήσεις στα social media. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Από τον αρχηγό σας, ο οποίος ποστάρισε υποτιθέμενο θάνατο αστυνομικού, ο οποίος είχε τραυματιστεί το 2007. Καταθέτω το tweet, το σχετικό στα βασικά, τιτίβισμα προς το ελληνικό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αγία Ζώνη 2. Είναι και δίπλα μου ο κύριος Κουρουπλής. Το μόνο που δεν ακούσαμε είναι ότι οδηγούσε ο ίδιος τη φορτηγίδα. Είναι, λέει, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ένας ο οποίος είναι στην ιδιοκτήτρια εταιρεία. Το μαζέψατε και αυτό πίσω. Πάμε παρακάτω. Ο Τριντό και ο Μακρόν πήραν τηλέφωνο τον Τσίπρα για την Ελντοράντο. Το μαζέψατε κι αυτό. Θα σας πρότεινα ειλικρινά, θα σας πρότεινα ειλικρινά, πραγματικά, για κάθε 10 ψευδείς ειδήσεις να καταθέτετε και μία δημιουργική πρόταση. Είμαι βέβαιος ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε δεκάδες δημιουργικές προτάσεις από τη μεριά σας, τις οποίες θα μπορούμε και να συζητήσουμε. Και βεβαίως, εδώ θέλω να επιμείνω στο εξής. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέπετε και αν επιτρέπει και η βουλευτής. Σας είπα για τις δημοσκοπήσεις και σας συστήνω να μην αντιδράτε σπασμωδικά. Έχουν γίνει πολλές δημοσκοπήσεις. Έχουν γίνει. Μην αντιδράτε σπασμωδικά. Νομίζω ότι έπρεπε να έχει η παράταξή σας ισορρευμένη πείρα για να έχει και λίγο την αρετή της υπομονής. Δεν την είχατε την πρώτη διετία. Θα την αποκτήσετε, θέλετε δεν θέλετε, τη δεύτερη. Το δεύτερο κομμάτι της τετραετίας μας. Και για να θεμελιώσω το επιχείρημα ότι το πρόβλημα των ψευδών ειδήσεων δεν είναι πρόβλημα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα καταθέσω στα πρακτικά το περιβόητο γράφημα του τηλεοπτικού σταθμού Sky, όπου οι αθεόφοβοι, επειδή η χώρα μπαίνει στην ανάπτυξη και δεν θέλουμε να το πούμε και να το παραδεχτούμε αυτό, αντιστρέψανε τον άξονα του χρόνου. Ο χρόνος πηγαίνει προς τα πίσω για να βγει το γράφημα με μια καμπύλη καθοδική. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα πράγματα. Αυτές είναι οι πρακτικές. Αυτές είναι οι πρακτικές. Και νομίζω βεβαίως, πραγματικά, επειδή είχα και την ευκαιρία αυτό να το επικοινωνήσω και σε διεθνές ακροατήριο, είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολύ πολλωμένα τα πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος ότι φτάνουν σε τέτοιες ακρότητες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Το βασικό ζήτημα, στο οποίο πρέπει και εσείς να έχετε το νου σας, όχι προσωπικά, η παράταξή σας, είναι ότι scripta manent και κυρίως φάλσους scripta manent.